τομεάρχης να καταδικάσει αυτή τη δήλωση. Δεν μπορεί να λες μπαχαλάκιδες στους εργαζόμενους στην αστυνομία. Έστω και να έκαναν λάθη. Μπορεί να έκαναν λάθη. Κοιτάξτε, εγώ σας χρησιμοποίησα προηγουμένως ένα συγκεκριμένο όρο, τον οποίο τον υπερασπίζομαι, κύριε Οικονόμου, και επιτρέψτε μου ο καθένας να έχει τη δική του ορολογία. Καλά, έχω και μια τεράστια διαφορά εγώ με τον κύριο Τόσκα. Ναι. Έτσι, εγώ δεν έχω θητεύσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο άνθρωπος αυτός έχει την εμπειρία. Λοιπόν, και είναι σε θέση, προφανώς, φαντάζομαι, να τον ξαναρωτήσετε να υποστηρίξει έχει αυτό γραφτεί, το οποίο λέει. Έχει γραφτεί και εγώ μίλησα όμως για μειοψηφίες που εκτρέπονται. Ναι. Και αν θέλετε να σας το πω και να είμαι πάρα πολύ έντιμος μέσα στην αστυνομία. Και όχι τώρα. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ έντιμος. Όχι τώρα. Όχι ξαφνικά επειδή βγήκε ο Μητσοτάκης και είναι Χρυσοχοίδης ξανά υπουργός. Υπήρχαν και ενδεχομένως και θα υπάρχουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι κατά τη γνώμη μας αυτό. Το θέμα είναι πώς αντιδρά η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση σε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που έγινε, να σας το πω με άλλα λόγια, στο σπίτι του κυρίου Ινδαρέ, ανέβγαινε την πρώτη μέρα ο κύριος Χρυσοχοίδης, την πρώτη στιγμή, όχι την πρώτη μέρα, και έλεγε, ναι, εδώ πέρα υπάρχει θέμα, θα το ελέγξω. Μα αυτό κάνει. Δεν είπε αυτό. Είπε το ψευδέστατο που τον κάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας γραπτός στον κύριο Αλεβιζάτο, ότι δεν ασκήθηκε βία στην ανακατάληψη στο κουκάκι. Και είδαμε τον άνθρωπο μαυρισμένο στο ξύλο. Μέσα στο ίδιο το σπίτι. Μαυρισμένο στο ξύλο. Γιατί δεν τραυματισμένο, σοβαρά τραυματισμένο πήγε τώρα. Α, τώρα αυτό είναι σωστή κουβέντα. Όχι, δεν είναι σωστή. Η σωστή κουβέντα είναι να περιμένουμε την έρευνα. Όχι, δεν είναι σωστή κουβέντα. Ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Όχι, όχι, όχι. Εσείς πώς την ξέρετε το αποτέλεσμα της έρευνας, το ξέρετε. Την ομάδευση και είδαμε τον άνθρωπο χτυπημένο. Εδώ βλέπουμε καταπέλτη δολοφονικό εργαλείο που θα σκότωνε αστυνομικούς. Τι σχέση έχει ο καταπέλτης με το σπίτι του ανθρώπου? Όχι, δεν ήταν στο σπίτι. Όχι, δίπλα ήταν. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για το σπίτι. Ενός φιλήσου. Εγώ τα περιστατικά δεν τα ξέρω, κύριε Ρακούση. Ενός σκηνοθέτη. Αλλά θέση δεν μπορεί να παίρνουμε. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Δεν μπορεί να παίρνουμε. Όχι, παίρνουμε γιατί εδώ διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του. Και επίσης να σας πω, κύριε Κοντάκη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ γιατί άνοιξε ένα θέμα τώρα. Ακόμη και η αστυνομία για τον κύριο Ινδαρέ ποτέ δεν είπε ότι ήταν στην κατάληψη και σχέση με την κατάληψη. Για τον ίδιο. Είπε το ψευδές ο κύριος Χρυσοχοίδης. Για τα παιδιά. Για τον Ινδαρέ πατέρα όχι. Για τον Ινδαρέ όχι. Είπαν ότι προσπάθησε να πάρει το όπλο αστυνομικό. Ωραία. Πώς δεν είπαν. Ναι. Αυτό γράφει η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αστυνομίας στην πρώτη φάση γράφει ότι τα παιδιά του συμμετείχαν και ότι ο κύριος Ινδαρέ στην προσπάθεια της αστυνομίας να το συλλάβει αντιστάθηκε και πήγε να πάρει το όπλο αστυνομικό. Είναι αυτό λογικό λένε. Αυτό, κύριε Κόμμα. Αυτό λέει η αστυνομία. Εγώ δεν το ξέρω το περιστατικό. Εγώ λέω και κακώς και κάποιοι από εμάς παρασύρθηκαν. Και πήραν και εγώ μεταξύ αυτών. Και το λέω. Υπάρχει και το βίντεο και πήραμε τη μία και την άλλη πλευρά. Υπάρχει και το βίντεο το χθεσινό με το άτομο αμέ που βασανίζεται πάντως. Το είπαμε πριν. Και έχουμε δει τη ζαρτινιέρα. Υπάρχει έρευνα. Το θέμα όμως είναι η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ζητάει ότι πήγε να του πάρει το όπλο. Η αξιοπιστία τη λοιπόν που κρίνεται. Και όπως σας είπα εγώ και όχι γιατί ο Χρυσοχοίδης το έγραψε στον Αλεβιζάτο και του είπε δεν ασκήθηκε βία στο κουκάκι και βλέπουμε χτυπημένο τον Ινδαρέ. Άρα είναι αξιόπιστος ο Χρυσοχοίδης. Άρα συγκαλύπτει την έκνομη αστυνομική βία. Έρευνα, πώς είναι αξιόπιστος δε παιδί. Γιατί χρησιμοποιείτε τώρα εκφράσεις με μεγάλη ευκολία και λέτε αναξιόπιστος αυτός. Λάθος όρο. Εσείς αμφισβητείτε ότι εγώ περιμένω την έρευνα της δικαιοσύνης το Μάιο. Το Μάιο θα υπάρξει έρευνα. Υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Μέσα στο σπίτι του πήγε στο νοσοκομείο. Δεν το ξέρω πώς χτυπήθηκε και τι έγινε. Αυτό το αποδείξουν οι αρχές. Εσείς ξέρετε κάτι άλλο όμως, ότι ο Χρυσοχοίδης είπε ότι δεν ασκήθηκε βία. Πώς μπορεί να χτυπήθηκε ενώ δεν ασκήθηκε βία? Μόνος του πήγε και χτυπήθηκε, έβαλε τα χέρια του και βάλε τα μπουνιά στον εαυτό του. Άρα ο Χρυσοχοίδης έχει πει ψέματα. Άρα εδώ υπάρχει έκνομη αστυνομική βία που πήγε να τη συγκαλύψει. Μάλιστα. Και συγκαλύπτοντας αυτή την έκνομη... Εσείς παίρνετε τώρα την πλευρά της οικογένειας. 100%. Μάλιστα, σαφές. 100%. Σαφές, λοιπόν. Και καλύπτοντας το χειρότερο ποιο είναι. Αυτή την έκνομη λοιπόν αστυνομική πράξη βίας, στην πραγματικότητα τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης κατά τη γνώμη μας και ο κ. Χρυσοχοίδης, ενθαρρύνει την επόμενη πολύ Μάλιστα. χειρότερη για εκδήλωση από μια ερώτηση για την κλείσουμε. Δεν έχουμε χρόνο, θα μας πείσουν. Πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, αν είναι σε γνώση σας, κύριε Ραγκούση, ότι έχει γραφτεί και δεν έχει διαψευστεί αυτό, ότι απέτησε τη διάλυση της ομάδας Δέλτα, ανώτατο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για προηγούμενα που είχαν από την περίοδο της αντιπολίτευσης. Όχι, το έχετε διαβάσει αυτό, το ξέρετε? Όχι, δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω. Γιατί αυτό υπάρχει, πρέπει να σας πω. Ναι, και το δεύτερο, σωστά επικεντρώνεσαι στην αστυνομική βία, ακόμα και για το κουκάκι. Την έκνομη. Σωστά. Όμως προσέξτε όμως, έχετε επιδείξει τρία στάδια. Κατάληψη, προσβολή διοκτησίας. Προσβολή δημόσιας περιουσίας και επίθεση εναντίον αστυνομικών. Με συγχωρείτε, είναι σαν να βλέπετε. Αυτό θα ίσχυε. Ακούστε με μια διατυπωσιακή ερώτηση. Έχετε, έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι σαν να βλέπετε τις άγριες μέλισσες από το επεισόδιο 5 και να έχετε επιδείξει τα άλλα 4. Ή τις 8 λέξεις, επειδή είμαστε στο Sky τώρα. Δεν γίνεται λοιπόν όταν υπάρχουν. Είσαστε ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό.
υπάρχει προσβολή. Μιλήσατε για συνταγματικά δικαιώματα πριν. Σωστά. Και όταν καταλύεται, προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην περίπτωση του σκηνοθέτη, προφανώς και σωστά το αναδεικνύεται. Αλλά πριν φτάσετε σε αυτό. Με τον πρόεδρο της Βουλής να παρέμβει. Σε αυτό, καλά το λέτε. Μιλήστε για την προσβολή στην ιδιοκτησία. Μιλήστε λοιπόν για το γεγονός ότι προσβλήθηκε η δημόσια περιουσία που είναι του Ευαγγελισμού και κάποιοι θέλαν να κάνουν χρυσή κτησία στο νοσοκομείο. Και αυτό πρέπει να κλείσουμε. Λέτε, δεν προλάβουμε. Επειδή υπήρξαν δύο πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις που κατάφορα παραβιάζουν ακόμη και τον κώδικα δεοντολογίας με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο αστυνομικός, εμείς έχουμε ζητήσει από χτες την παρέμβαση του πρόεδρου της Βουλής για τις δηλώσεις και του κ. Παπαδημητρίου και του Γιάννη Λοβέρδου. Για αυτό που λέτε, αυτό που είπατε, κύριε Κωτάκη, θα ίσχυε. Και τώρα μιλώ εγώ ως ένας άνθρωπος που δεν είχα συμμετοχή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν έγινα υπουργός, για να συμμετέχω και να συναποφασίζω εκείνα τα 4-4,5 χρόνια. Θα ίσχυε αυτό που είπατε σε μια περίπτωση που δεν θα είχαμε ανακαταλήψεις κτηρίων επί Τόσκα και επί Γεροβασίλη. Χριστίνα, μία ακόμη και αυτό το κτίριο στο Κουκάκι είχε ανακαταληφθεί επί ή Τόσκα ή Γεροβασίλη. Δύο φορές είχε γίνει. Άρα δεν έχει προσπεράσει κανείς αυτά τα στάδια. Δεν έχει πηδήξει από την κυρία Κοραή που είπατε. Και κλείνουμε. Λοιπόν, εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι από τη συνάντησή σου με τον Πρωθυπουργό. Αν βγήκε κάτι βγήκε από εκεί. Είναι ανακοινώσιμο τίποτα? Έχω μόνο να ανακοινώσω ότι έχει κάνει μεγάλη καριέρα αυτή η φωτογραφία. Το βλέπαμε και πριν. Λέμε για τη συνάντηση κ. Κοραή με τον Πρωθυπουργό. Έχει περάσει τις 29.000. Που έγινε off the record αυτή η συνάντηση. Τίποτα, ότι κάτι, μια ιδέα. Όχι, είπε κάτι δημοσίως, ότι υπάρχει μεγάλη πτώση στα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής ασφάλειας της κυβέρνησης τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι, έχει πέσει. Ναι. Υπάρχει, το έχω γράψει. Το εσείς το γράψατε, το διαβάσαμε. Βεβαίως. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα. Διαμένουν την Καρδάρα και κάποιες τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε επικοινωνιακά τελειώνει με τα εξάρχεια σε ένα μήνα και εδώ έχει διαταραχθεί η κοινωνική ειρήνη. Όλοι ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία. Ξεκίνησε με την ανακατάληψη ενός κτηρίου όπου υπήρχε και αυτός ο φωνικός καταπέλτης με τα καρφιά που αν έπεφτε. Δεν τα βλέπει ο κ. Ραγκούση αυτά. Δεν τα βλέπει. Δεν μιλάμε. Για ειρηνική κατάρρευση. Εγώ δεν τα βλέπω. Και τα βλέπω και τα καταδικάζω. Δεν αφήνετε να μιλήσει, συνάδελφο. Εγώ κάνω μια παρατήρηση. Τι παρατήρηση. Λοιπόν, προσωπικού πήρα το λόγο. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκίνησε από εκεί η όλη επιχείρηση και κυνηγώντας κάποια άτομα βρέθηκαν στο διπλανό σπίτι. Όπως βεβαιώνουν όλες. Το θέμα είναι αν πήγαν τα παιδιά της οικογένειας και ήταν εκεί στην κατάληψη. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Όχι, οι άλλοι, αν υπήρχαν, μου είπαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα καμία διαφυγής, γιατί από πίσω είναι πολυκατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή φωταγωγός και φυγαπωτή. Δεν μπορεί να φύγει κανείς από εκεί, ναι. Άρα έτσι βρέθηκαν κατά την αστυνομία στο διπλανό σπίτι. Μάλιστα. Το ότι υπήρξαν, ειδικά για τον πατέρα, κάποιες που τον ακούσαμε κιόλας να λέει και για την ταπείνωση την οποία υφίσταται, είναι γεγονός. Μάλιστα. Δεν το αμφισβητούμε. Από εκεί και πέρα, η δική μου γνώμη. Να δούμε όλα τα στοιχεία. Τι θα λένε, βρέθηκε DNA. Να βρεθούν αποδείξεις, ακριβώς. Αποδείξεις χρειάζονται εδώ. Και στα αντικείμενα, τι αποδείξεις, κινητά και μη κινητά. Ο και ο τα βίντεο, ότι δεν ασκήθηκε βία και ο άνθρωπος είναι χτυπημένος. Τι άλλες αποδείξεις από αυτό? Εσύ έχετε γίνει εισαγγελέα τώρα, κύριε Ραγκούση. Θα περιμένουμε τα πραγματικά. Θα χάσω και τη λογική μου γιατί θέλω ο κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα βγάλω τα μάτια μου. Τον είδαμε χτυπημένο, πήγε στο νοσοκομείο. Πήρε προστάτευση στα χέρια του. Βρεθεί. Εάν 1% πρέπει να κάνω μια ερώτηση. Φίβο δεν γίνεται. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Τι κάνουμε στο διάλειμμα? Ερώτηση θέλω να κάνω. Λέω το τελευταίο. Εάν βρεθεί DNA στα ακίνητα. Υπάρχει θέμα. Εγώ ξέρω. Υπάρχει θέμα, ό,τι και να λέτε. Εκτιμάται ότι. Εάν δεν βρεθεί, έχει θέμα η αστυνομία. Μεγαλύτερο και ο Χρυσοχοίδης. Μάλιστα. Εκτιμάται ότι ο πόλεμος Χρυσοχοίδη με τα εξάρχεια είναι επικίνδυνος πρώτον και δεύτερον. Έχει ανοίξει μια βεντέτα. Να... Γιατί δεν ζητάτε την παρέτηση Χρυσοχοίδη? Έχει ανοίξει μια βεντέτα με ευθύνη της κυβέρνησης, την οποία την πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να διαταραχθεί και η κοινωνική γαλήνη και η κοινωνική ειρήνη. Και μάλιστα με έναν τρόπο υποκριτικό. Υποκριτικό. Και θέλει κυβέρνηση με βούληση να καθαρίσει. Θέλει και η κυβέρνηση που έρχεται και λέει ότι εγώ θα τελειώνω με το Ρουβίκο, να έλεγε ο κύριο Μητσοτάκη στι 8 Ιουλίου. Ναι, πού είναι ο Ρουβίκο? Πήρε την ψήφο. Πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού ο Μητσοτάκη λέγοντα ότι 8 Ιουλίου θα τελειώνει. Κάθε μέρα βάλετε κατά Χρυσοχοίδη. Να μην εκτίθεται και να μην λέει ψέματα.
και να μην διαταράσει την κοινωνική ειρήνη. Σας ρωτάει ο Φίβος. Θα απαντήσω σε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού λέγοντας θα τελειώνουμε το Ρουβίκονα 8 Ιουλίου. Και ο Ρουβίκονας αλωνίζει στα γραφεία των. Όχι, αυτό είπε για τον Ρουβίκονα και είπε και σε ένα μήνα θα τελειώνουμε τα εξάρχεια και τον δουλεύουν στα εξάρχεια. Πάνε και του καίνε το. Κατά τα άλλα, κατήργησε το άβατο των εξαρχείων και άλλοι τον δουλεύουν. Και του καίνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κύριε, ακούστε, δεν έχουμε λοιπόν, χρόνο. Ζητάτε απαραίτητο του Υπουργού, λοιπόν, ναι, εμείς μένουμε. Όχι, καθόλου δεν χαιρόμαστε. Εμείς καταδικάζουμε αυτό την προσέγγιση του χολιγουντιανού τύπου να παράγουμε θέαμα και να χρησιμοποιείται η αστυνομία. Έχουμε και προβλήματα και αντιδράσεις μέσα από την αστυνομία, πρέπει να ξέρετε για όλα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα για την παραίτηση. Χωρίς αποτέλεσμα, είναι μόνο αποτέλεσμα και τελειώνω με αυτό την αύξηση τη μικροεγκληματικότητα. Έχουμε σοβαρά τα κρούσματα. Αύξησε εγκληματικότητα. Την άλλη φορά πήγανε σχολικές εκδρομές στη Θεσσαλονίκη και πήγαν οι άλλοι και αδειάσαν τα καλάσνικα στον αέρα. Μένουμε προς το παρόν, κύριε Κλαβιανέ, στις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει. Άρα απαραίτηση δεν ζητάτε σε αυτή τη φάση. Ζητάμε να αλλάξει πορεία η κυβέρνηση και να ζητήσει συγγνώμη και να μην συγκαλύπτει τις έκνομες πράξεις αστυνομικής βίας. Κλείσαμε εδώ, κύριοι. Σας ευχαριστούμε. Καλές γιορτές σε όλους. Να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν.